Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Εμιλία την Καπρί, μια ανερχόμενη fighter στο MMA και όχι μόνο στο MMA, σε όλα τα μαχητικά αθλήματα, ιδιαίτερα αγαπητή σε μένα και στους ανθρώπους της Εμιλία, σίγουρα, αυτό το υπογράφω. Λοιπόν, Εμιλία μου, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε, για να πω κατευθείαν στο θέμα της συζήτησης μας. Έχει να κάνει με τον αγώνα σου στο MCP 11, και έχει, όπου είσαι στην κάρτα να αντιμετωπίσεις τη Χριστίνα Νέτζα. Το απόγευμα εμένα λοιπόν μου έρχεται η πληροφορία λοιπόν από την Χριστίνα την ίδια ότι έχει ενημερωθεί ότι έχεις ένα θέμα με τα κιλά εκεί πέρα, ότι δεν τα πιάνεις, ότι σκέφτεσαι να μην αγωνιστείς και πραγματικά εκνευρισμένη η Χριστίνα λέει έχω κάνει τόση προετοιμασία όλα αυτά, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και παραπάνω κιλά ρε παιδί μου, αν δεν τα πιάνει αυτά τα κιλά να μην χαλάσει το μάτς τέλος πάντων και όλη αυτή η προετοιμασία που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Και πάνω στο κομμάτι αυτό έγιναν όλες οι δηλώσεις που είχαν και μέσα πολύ εκνευρισμό και τέλος πάντων όλο αυτό. Λογικό είναι. Λοιπόν, Εμιλία μου, εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς είναι εάν ισχύει αυτό το πράγμα που ανέφερε η Χριστίνα με τα κιλά σου, αν δεν πιάνεις τα κιλά, τι έχει συμβεί δηλαδή, αν συζητάς να μην μπαίξεις, θέλω να μου πεις εσύ. Λοιπόν, για να το βάλουμε κάτω και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπήρχε ποτέ κανένα θέμα κιλών στο θέμα το να μην, για να μην αγωνιστώ τώρα σε αυτόν τον αγώνα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση είτε μέσω εμένας προς το δάσκαλό μου και μετά στο δάσκαλο της Χριστίνας ότι η Εμιλία δεν πιάνει τα κιλά. Είχε γίνει παλαιότερα μια συζήτηση η οποία θέλανε να κάνουν τον αγώνα στα 57 κιλά, η οποία ναι, δεν με βρήκε σύμφωνη και είχαμε πει 59,5 και αυτό το είχαμε λύσει εδώ και 1,5 μήνα. Δηλαδή δεν είχε ξανασυμβεί συζήτηση για κιλά. Και λοιπόν την ημέρα που μου έστειλες και το μήνυμα για τις ερωτήσεις τη συνέχεια. Ναι, να πούμε ότι σου έστειλα, να το πούμε αυτό, ότι πριν 2 μέρες θέλαμε να κάνουμε μια πρόμο συνέντευξη για τον αγώνα και μου είπες θα περιμένουμε λίγο, θα σου στείλω πιο μετά τις απαντήσεις. Ναι, ήθελα να σου στείλω λίγο πιο μετά τις απαντήσεις γιατί ήμουν επιμένη και λίγο με την προπόνηση και με το τρέξιμο γενικά με την προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα, έτσι. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα είχα τελειώσει την προπόνησή μου το πρωί και είχα, επειδή προφανώς ο καιρός το ευνοούσε, είπα να πάω για ένα μπάνιο στη θάλασσα και πήγα για ένα μπάνιο στη θάλασσα και τα λοιπά, γύρισα πίσω, έκανα και την προπόνησή μου και το βράδυ ένιωσα κάποια ενόχληση. Μιλάμε για την Πέμπτη που μας πέρασε, έτσι. Ωραία. Και γύρισα και ένιωσα μια ενόχληση στο κεφάλι μου. Αυτή την ενόχληση εγώ στο κεφάλι μου την ένιωθα κατά τακτά διαστήματα τους τελευταίους 2 μήνες. Ένιωθα ένα σαν μια πίεση, για να κρατάει δυνατή πίεση, να κρατάει για κάποια δευτερόλεπτα και μετά να με αφήνει. Αλλά αυτά κάποια δευτερόλεπτα ήταν τύπου πίεση ζάλισμα, άσπρα μαύρα φωτάκια. Αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία. Το ανέφερα στη μητέρα μου, το ανέφερα στο δάσκαλό μου. Αλλά δεν δώσαμε μεγάλη βάση, γιατί δεν επαναλήφθηκε πολλές φορές. Σωστά. Και εκείνη την ημέρα, την ημέρα λοιπόν που γύρισα σπίτι, το βράδυ, ανέβαινα τα σκαλιά για να μπω μέσα στο σπίτι μου και ένιωθα μια ζαλάδα, ένα βάρος στο κεφάλι μου. Και το πρώτο πράγμα που γύρισα και έκανα ήταν απλά μπήκα σπίτι και γύρισα να πέσω κατευθείαν να κοιμηθώ ώστε να ξεκουραστώ, γιατί μπορεί να ήταν από την κούραση της ημέρας, από τον ήλιο, το οτιδήποτε. 40 λεπτά αργότερα, απλά ξύπνησα με σπασμούς. Ξύπνησα με σπασμούς, με κρύο υδρότα. Είχα χάσει το χρώμα μου, δεν ήξερα τι έλεγα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο για να στείλει κάποιον να με πάει στο νοσοκομείο. Γιατί κυριολεκτικά τα είχα παίξει, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Ήμουνα μέσα στο βράδυ, μιλάμε για 12.30 ώρα το βράδυ. Γινόταν όλο αυτό μέσα στο πανικό μου, προσπαθούσα να αντιθώ για να έρθω να με πάνε στο νοσοκομείο. Και όλο αυτό μιλάμε σε κατάσταση ημιλιπόθυμη, τύπου δεν θυμάμαι πολλά πράγματα που έγιναν εκείνο το βράδυ μέχρι να πάω στο νοσοκομείο ή κατά τη διάρκεια που ήμουν στο νοσοκομείο μέχρι την επόμενη μέρα. Και τέλος πάντων πήγαν στο νοσοκομείο, με βάλαν στα επίγοντα κατευθείαν. Με κρατάγανε σε καροτσάκι, δεν μπορούσα καν να σταθώ όρθια. Ήμουνα σε κατάσταση η οποία δεν ήξερα και τι έλεγα. Ήμουνα σε σοκ.
Γιατί τα σκεφτόμουν όλα εκείνη τη στιγμή. Προφανώς, όταν εγώ έχω έρθει από το Λονδίνο για μια προετοιμασία για να παίξω με την Έτζα. Και στην αρχή δεν ήταν, γιατί θα φτάσω και εκεί, στην αρχή εγώ δεν ήταν να κάνω να παίξω με την Έτζα. Ήταν να γίνει το show που θα γίνει όταν είναι τηλεοπτικό. Και μετά προφανώς θα παίζαμε την Έτζα το πρώτο αγώνα, γιατί και θα συνεχίζαμε και μέχρι να βγει το MCP The Greek, The Best Fighter, θυμάσαι. Μπράβο, μπράβο, αναφέρεσαι στο MCP ο καλύτερος Έλληνας μαχητής που ναι, ήταν εγώ, το project να βγει και δεν βγήκε. Ναι. Αυτό, εγώ γι' αυτό είχα έρθει. Και τώρα με το να ακούω τώρα ότι για τα κιλά απλά δεν γυρνάω να παίξω, δεν ισχύει. Και τέλος πάντων, ήμουνα στο νοσοκομείο μέχρι το επόμενο πρωί, μου κάνανε τεστ αίματος και τα λοιπά. Νομίζω ότι είχα... στην αρχή ήταν τη θερμοπληξία που είχα πάθει, λόγω του ήλιου εκείνη την ημέρα. Και μου βάζανε ορό με υγρά, μου βάλανε δεύτερο ορό με παυσίπονα, τρίτο ορό, τέταρτο ορό και είχε πάει ώρα 4.30 ώρα το πρωί και εγώ συνέχιζα να έχω σπασμούς και να πονάω το κεφάλι μου και να παραπονιέμαι και να κάνω εμετό. Και πραγματικά πόναγε το κεφάλι μου από την άποψη ότι πόνο στο κεφάλι, όχι... Δεν ήμουν ζεστή, είχε πέσει η θερμοκρασία μου, δεν είχα τίποτα, είχα απλά πόνο στο κεφάλι. Με βάλανε λοιπόν, με ρώτησε ο γιατρός με τι ασχολούμαι και του είπε, γιατί μέχρι τότε δεν είχα πει με τι ασχολούμαι, του είπε ότι ασχολούμαι με τις μικρές πολεμικές τέχνες και γενικά με μαχητικά αθλήματα και μου είπε, okay, ξέρω, εγώ θα έπρεπε να το είχα αναφέρει εξ αρχής για να με βάλει να κάνω αξονική κατευθείαν. Τέλος πάντων, με έστειλε να κάνω την αξονική. 20-30 λεπτά αργότερα βγήκε το αποτέλεσμα. Εγώ δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, γιατί κυριολεκτικά ήμουνα σε σοκ. Πόναγα, έκλαιγα, έβριζα τους γιατρούς. Ήμουνα σε άλλη κατάσταση. Ήσουν λίγο στα χαμένα. Στα χαμένα. Και απλά μίλαγε η μαμά μου με τη γιατρό. Και βγήκε το αποτέλεσμα της αξονικής και ήμουν στο κρεβάτι και απλά μου μίλαγε και προσπαθούσα να κάνω λίγο focus για να καταλάβω τι μου λέει. Και μου λέει: έχεις πολλές κακώσεις. Oh. Έχεις πολλές μικρές κακώσεις σε όλο το σημείο του εγκεφάλου σου. Και η ζέστη σήμερα και η καταπώνεσή σου, μου λέει: αυτό δεν είναι ότι το έπαθες σήμερα. Μου λέει: το είχες, μου λέει. Mm-hmm. Γιατί προφανώς, okay, αυτό το ήξερα και δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξερα. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές μαχητικών αθλημάτων ξέρουν ότι κάποτε κάπου υπάρχουν κάποιες κακώσεις στον εγκέφαλο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο με σόκαρε. Αυτό που με σόκαρε ήταν η αντίδραση του οργανισμού εκείνη την ημέρα. Και σήμερα μου λέει το τελευταίο χτύπημα, ας πούμε, με τη ζέστη που κάθεσε όλη μέρα έξω στη ζέστη. Μου λέει όλο αυτό. Έκανε μπα, μου λέει. Και γι' αυτό μου λέει, στάσκασε με πονοκέφαλο, με το να θες να κάνεις εμετό και με όλα αυτά. Και η γιατρός η ίδια μου έκατσε και μου έγραψε να πάω να κάνω μαγνητική κατευθείαν. Έκατσα και ασχολήθηκα κατευθείαν να κάνω τύπου τη μαγνητική το Σάββατο. Απλά δεν υπήρχαν ραντεβού και το έχω βάλει για την Τετάρτη που μας έρχεται. Αλλιώς, τη μαγνητική δεν την έχω κάνει ακόμα. Έχω κάνει την αξονική, η οποία έβγαλε τις πρώτες κακώσεις. Και θέλω να κάνω τη μαγνητική ώστε να μου βγει, ώστε να βγει ακριβώς τι έχω. Γιατί εγώ προσωπικά έχω διάρκεια σε αυτό το χώρο. Κυριολεκτικά κάνω από τα 11 μου και είμαι 20 χρονών. Κλείνω δεκαετία τον επόμενο Οκτώβρη. Οπότε εγώ βάζω την υγεία μου πάνω απ' όλα. Πάνω από οποιαδήποτε αγώνα με την Έτζα, πάνω από οποιαδήποτε αγώνα με τον καθένα. Γιατί δεν μιλάμε για ένα σπάσιμο στο πόδι. Έχω σπάσει άπειρους αγώνες με σπασμένα πλευρά, με βγαλμένους ώμους, με το οτιδήποτε. Και δεν έχω κάτσει ποτέ να δικαιολογηθώ. Αυτό που με έβαλε λίγο να κάτσω να σκεφτώ και να πω ότι, όπα, Εμιλία, όντως δεν είσαι για να παίξει αγώνα. Εκτός ότι το είπαν οι γιατροί. Δεν είναι ότι το είπα κάτι εγώ. Υπάρχει γραμμένο. Δηλαδή, εγώ θα κάτσω μετά τη συζήτηση που θα κάτσουμε να κάνουμε, θα κάτσω να ανεβάσω την αξονική, θα κάτσω να ανεβάσω τις φωτογραφίες μου στο νοσοκομείο. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Δεν έχω να κρυφτώ από κάποιον. Και κυριολεκτικά η γιατρός είπε ότι είναι πολύ κοντά το σοκ που έβγαλε ο οργανισμός μου με τον αγώνα για να κάτσω να παίξω και να δεχτώ έστω χτύπημα. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δεχτώ δυνατή μουσική στο κεφάλι μου.
Εγώ αυτή τη στιγμή, το επόμενο πρωί όταν ξύπνησα, μετά τα φάρμακα, μετά από όλα αυτά, έλεγα εντάξει είμαι κομπλέ, θα στείλω στον δάσκαλο ότι εντάξει τίποτα δεν ήταν, πήγα στο νοσοκομείο για κάτι χαλαρό και ότι θα γυρίσω να παίξω. Και απλά πήγα πάνω στο σπίτι μου και νευρίασα με κάτι πολύ έτσι μικρό, δεν νεύρισα τα κλειδιά μου, κάτι της καθημερινότητας. Και από αυτό και μόνο, εγώ ζαλίστηκα. Από αυτό το ότι έκατσα, πιάστηκα πίσω μου έτσι και πήγα να πέσω. Μόνο και μόνο από αυτό. Και εκεί λέω, εντάξει, τι λέω, ξέρω εγώ. Τι ποιος αγώνας. Δηλαδή, γιατί παιδιά, δεν είναι μόνο το χτύπημα. Έχω φάει άπειρα χτυπήματα στη ζωή μου. Έχω παίξει άπειρους αγώνες. Μιλάμε για 10 χρόνια. Δεν μιλάμε για 2 χρόνια και θα παίξω τώρα με την Edge και είναι το μεγαλύτερο μου τεστ σε αυτή την καριέρα που έχω κάνει. Τώρα, για να μην κοροδευόμαστε μεταξύ μας. Έχω παίξει αγώνες οι οποίες έχω πάει να φάω μέτρη, έχω πάει να φάω νοκάουτ και πατάω στα πόδια μου και λέω: OK, θα μπω να παίξω. Δεν είναι θέμα χτυπήματος ότι να πω ότι πω θα τρομάξω. Απλά είναι το θέμα ότι εγώ σκέφτηκα ότι δεν είναι το μόνο το χτύπημα που θα φάω από την έτζα που μπορεί να με ζαλίσει. Είναι το άγχος πιο πριν που εγώ τώρα, άμα ανεβάσω άγχος, εμένα μου τα χτυπάει στο κεφάλι. Εγώ τώρα σήμερα έχει διοργάνωση και Survivor, ο δάσκαλος ο Γιάνγκος με τον Πάνο τον Καρμύρη, και εγώ πήγα μόνο και μόνο για να του μιλήσω, να του πω τι έγινε και έφυγα, γιατί δεν μπορώ να κάτσω σε σημείο με φασαρία αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για τέτοια κατάσταση που έχει αυτή τη στιγμή το κεφάλι μου. Δεν υπήρξε, και άμα έβγαινε να πει ότι απλά φοβάμαι, εντάξει, okay, αυτό γυρνάει και το λέει κάθε μία στην τελική, δεν με απασχολεί. Δεν θα καθόμουν να το κάνω τόσο θέμα. Το θέμα είναι ότι έδειξε θέμα κιλών. Να σε ρωτήσω, ναι. Εμιλία, κάτι πολύ απλό. Το μάτς είναι κλεισμένο στο 59,5. Ναι. Έτσι. Εσύ, σε τι κιλά ήσουν, γιατί τώρα εντάξει, τώρα έχεις και αυτή την περιπέτεια υγείας που έχεις. Όχι. Εγώ πάντα, οποιοδήποτε αγώνα να παίζω, την τελευταία εβδομάδα είμαι πάντα 5 με 6 κιλά πάνω. Και τα κόβω πάντα με χυδάτωση, με σάουνα. Δεν είναι κάτι καινούριο για μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό θέλω και να σου. Βρισκόμουν στα 65 κιλά, 66. Σε κάποιος μπορεί να ακούει 3 κιλά και να λέει πω Παναγία μου. Εγώ κατεβάζω 10 κιλά. Εγώ έχω συνηθίσει. Εμένα το δέχεται ο οργανισμός μου. Τι να κάνω. Δηλαδή θα με κατακρίνει κάποιος για τα κιλά που κόβω. Στην τελική, καλό ή κακό κάνω εγώ στην υγεία μου. Και αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό με τα κιλά είναι ότι ας μου βρει έναν αγώνα που έχω παίξει η Νέτζα, τον οποίο δεν έχω πιάσει τα κιλά μου. Έναν αγώνα. Είτε έχω παίξει στα 55, είτε έχω παίξει στα 60, είτε έχω παίξει στα 65, είμαι πάντα στα κιλά μου. Πολλές φορές είμαι και πιο κάτω. Πολλές φορές είμαι και μισό γραμμάριο. Παίζω πάντα μισό πάνω, μισό κάτω. Ποτέ δεν έχω πάει και να είμαι υπέρβαρη. Ποτέ δεν έχω χρειαστεί να τρέξω. Ποτέ δεν έχει χρειαστεί να κάνω σκηνάκι. Ποτέ δεν έχω πιεστεί στη ζύγηση. Έχω πιεστεί πριν για να τα χάσω, τα πιάνω και μετά είναι το θέμα μου εμένα πόσα κιλά θα κάτσω να ανέβω στο κλουβί. Λοιπόν, εγώ για να το ξεκαθαρίσω 100%, εγώ με θέματα υγείας δεν παίζω. Έχω κάνει λάθος στο παρελθόν, να παίξω με τραυματισμούς κτλ. Το οποίο καλώς κακώς θα πληρώνω τώρα. Να πληρώνω με το να κάνω προπόνηση και να με πονάει το πόδι μου που δεν θα έπρεπε να με πονάει επειδή το έχει περάσει υποτίθεται εδώ και 2 χρόνια. Ή το οτιδήποτε. Πλέον, εγώ με θέματα υγείας για τον οποιοδήποτε αγώνα, δεν παίζω. Okay, και εγώ θέλω να προσέξω τον εαυτό μου. Ποτέ δεν υπήρξε, για μένα, ποτέ δεν υπήρξε θέμα κιλών. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί αυτό ρίχνει εμένα σαν όνομα, ρίχνει εμένα σαν Εμιλία. Ας κάτσει η Νέτζα και ας πάσει το κεφάλι της να βρει έναν αγώνα, τον οποίο δεν έχω πιάσει κιλά. Μπορώ να θυμηθώ ένα πριν 5 χρόνια που ήμουνα 700 γραμμάρια πάνω. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα κιλών. Εγώ τον κυνήγαγα τον αγώνα με την Edge. Εγώ ήθελα μέχρι και Combat Strike να παίξω με την Edge. Εγώ και grappling παίζω με την Edge. Δεν με απασχολεί η Edge. Δεν τη θεωρώ ότι η Edge για μένα πήρε όνομα τα τελευταία 2 χρόνια με τους αγώνες που έκανε. Εμένα δεν έχει να μου λέει κάτι. Η τύπισσα είναι απλά δυνατή. Εγώ δεν έχω να τη φοβηθώ από θέμα τεχνικής ή το οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά χαιρόμουν που θα ήταν ο πρώτος μου αγώνας μετά από 2 χρόνια σχεδόν. Η Νέτζα. Γιατί τη θεωρούσα ότι για μένα είναι το σωστό πάτημα.
Δεν είδε... Κυριολεκτικά, τι, ήξερα που πάω να βάλω τον εαυτό μου. Για να, μου πει, για να γυρίσει να μου πει, γιατί τι φοβάμαι. Να φοβηθώ μια αθλήτρια η οποία έχει στήσει την καριέρα της μέσα σε... Για... Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Πραγματικά, είναι άκυρο το να γυρίσει να μου πει η Νέτζα για τα κιλά. Σε έχει πειράξει, αισθάνεσαι προσβεβλημένη από ό,τι καταλαβαίνω. Μα έχω αισθανθεί προσβεβλημένη γιατί είναι... μιλάμε για υγεία. Και τώρα δεν με νοιάζει αν το έχει πει ο δάσκαλός της ή όχι. Εγώ ξέρω ότι έχει υποθεί. Εγώ ξέρω ότι ο δάσκαλός μου, ο Γιάνγκος, είναι σωστός και του έστειλε το screenshot του Messenger που του έστειλε με τις φωτογραφίες του νοσοκομείου. Που θα σου στείλω και εσένα, Βάιε. Που είμαι με τους Ολίνες, που είμαι με τους ορούς. Δηλαδή να γυρίσει να μου πει, είναι τι, τη χάλασε η όλη προετοιμασία που πήρε. Τι, πήρε, ωραία, τι. Οκ. Okay. Μακάρι να γίνει ο αγώνας μετά το καλοκαίρι. Μακάρι. Να πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Τώρα γιατί τι τώρα, μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία δεν έχει να μιλήσει με την καριέρα της πουθενά. Δεν έχει, έχει νικήσει τρεις αθλήτριες στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον έχω καθαρό τη συνείδησή μου ότι δεν έχω παίξει ποτέ αγώνα με αθλήτρια η οποία είναι απλά μου τη φέρνουν σαν σακί για να παίξω. Και ούτε έχω προηγούμενα με κιλά, όπως άλλες αθλήτριες στην Ελλάδα. Ούτε μου φέρουν, ούτε λέω στο δάσκαλο τον Γιάνγκο, Γιάνγκο, δάσκαλε, σε παρακαλώ φέρε μου μια αθλήτρια έτσι για πρώτο αγώνα μετά από δύο χρόνια ίσα-ίσα να κάνω μπαμ το όνομά μου πάλι να νικήσω. Όχι, εμένα, χαρά μου και τιμή μου και πήρα την Έτζα να παίξω. Για να γυρίσει να μου πει αυτά. Αθλήτρια η οποία έχει, που έναν καλό αγώνα έπαιξε και έφαγε νοκάουτ. Δηλαδή, τι συζητάμε. Εάν αυτό το match κλειστεί μετά το καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, θα έλεγες ναι? Λέω ναι, εδώ και καιρό. Το κυνηγάω, προφανώς και θα πω ναι. Ποιο έχω να φοβηθώ, την Έτζα? Δεν μου λέει κάτι. Από τη στιγμή που εμένα οι υποχρεώσεις μου με την υγεία μου είναι σωστά και είναι κομπλέ, εγώ λέω, άμα βγει εμένα, άμα κάνω τη μαγνητική και μου πει ότι σε ένα μήνα μπορείς να παίξεις, σε ένα μήνα θα παίξω. Δεν έχει να μου πει κάτι. Εγώ κυριολεκτικά έκατσα και έκανα 2-3 μήνες προετοιμασία εδώ στην Ελλάδα και πήγαινα και χάλαγα λεφτά και πήγαινα στο εξωτερικό και έκανα sparring στο Λονδίνο και sparring από εδώ και sparring από εκεί για να είμαι έτοιμη για τον αγώνα για να πω ότι φοβάμαι την Έτζα. Δεν έχει λογική αυτό. Να σε ρωτήσω, να το κλείσουμε. Νομίζω ότι έχεις δώσει τις απαντήσεις. Εμιλία, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Στη Λονδίνο, παιδί μου, πώς πήγες, τι έκανες, πώς σου ήρθε να πας? Τίποτα, απλά ένιωθα λίγο πιεσμένο τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Απλά γενικά βρίσκω τον εαυτό μου να λειτουργεί καλύτερα στο εξωτερικό. Όπως και όταν πηγαίνω για 2-3 μήνες στη Θαϊλάνδη και νιώθω ότι εγώ προσωπικά συγκεντρώνομαι καλύτερα εκτός από αυτή τη βαβούρα της Ελλάδας. Κατάλαβες. Εμένα νιώθω ότι στο εξωτερικό μου αρέσει καλύτερα. Και αυτό θα γυρίσω, αυτό είχα σκοπό να γυρίσω να κάνω κιόλας. Μετά τον αγώνα, πάλι από Σεπτέμβρη θα γύρναγα πάλι κανονικά στο Λονδίνο. Είναι η απομόνωσή σου, είναι η ησυχία σου εκεί που βρίσκεις τον εαυτό σου? Ναι, εγώ βρίσκω τον εαυτό μου όταν ταξιδεύω. Και γενικά όταν κάθομαι και κάνω προπονήσεις σε άλλες χώρες. Ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι για σένα μέσα στο χώρο αυτό? Λοιπόν, μακάρι να είναι όλα καλά με την υγεία μου και με την οικογένειά μου, αυτά που εγώ θέλω να είναι κοντά μου και να έχω να είναι πάντα καλά. Εγώ δεν έχει αλλάξει ο στόχος μου, θα σου πω ψέματα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω, από την πρώτη μέρα που με θυμάμαι να κάνω MMA, μικρή, τώρα που δεν με αφήνα να κάνω ακόμα προπόνηση με το τμήμα. Απλά πήγαινα και έκλεβα ματιές και έβλεπα τι κάνουνε. Εγώ ήξερα ότι θέλω να γίνω σαν τη Ρόντα Ράουσι. Εγώ αυτό έλεγα. Εγώ αυτό έλεγα, ότι εγώ θα γίνω σαν αυτή. Εμένα ο στόχος μου είναι το UFC. Καλώς ή κακώς, όλοι οι αθλητές που θέλουν να πετύχουν στο MMA, πιστεύω αυτό είναι. Αυτό είναι ο στόχος τους, έτσι. Τώρα, το άμα είμαι 20 χρονών. Δεν έχω κλείσει τα 21 ακόμα. Άμα δεν γίνει φέτος, άμα δεν γίνει του χρόνου, άμα δεν γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα γίνει κάποτε. Εγώ έχω μάθει να εμπιστεύομαι τον χρόνο. Γιατί καλώς ή κακώς, έχω ήδη περάσει 10 χρόνια και έχω τεστάρει τον εαυτό μου στο άμα μ' αρέσει τελικά, άμα έχω το στομάχι για να παίζω ξύλο ή όχι. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκει το πάθος του, ξέρει
Δηλαδή, εγώ την πρώτη μέρα, εγώ έκανα και άλλα αθλήματα πιο μικρή. Έκανα και κολύμπι και ενόργανη. Και έχω δοκιμάσει να κάνω έτσι χαλαρά και με τις φίλες μου, έτσι, απλά για να παίξω μαζί τους βόλια. Και ότι... Ήξερα ότι είναι άθλημα αυτό που θέλω να κάνω. Ήξερα ότι είμαι τίνω στα αθλήματα, γιατί γενικά και με τα μαθήματα δεν ήμουν καλά στο σχολείο. Και ήμουν γενικά και παιδί που έμπλεκε συνέχεια σε φασαρίες και από εδώ από εκεί. Με την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο τατάμι, σε μια σχολή στην Νέα Φιλαδέλφεια, τελείωσε. Ήξερα ότι θέλω να το κάνω. Γύρισα στο σπίτι και είπα στον πατέρα μου: εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω να διαβάζω στο σχολείο. Τρελάθηκαν οι γονείς. Καλά, η μητέρα μου σίγουρα, αλλά η μητέρα μου έχει αυτή τη στιγμή φτάσει να είναι η μεγαλύτερη μου φάνα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να παίξω αγώνα χωρίς τη μαμά στη γωνία μου. Ναι, δηλαδή το ήξερα, απλά το νιώθω μέσα μου ότι μπορώ να κάτσω 2 εβδομάδες εκτός και να λέω πω, εντάξει, κάνουμε ζωάρα. Και μετά την 13η μέρα, πριν κλείσουν οι 2 εβδομάδες, θα μου τα σκάσουν οι tips, θα πω ότι κάνει σε μιλία και είμαι κυριολεκτικά το επόμενο λεπτό σε γυμναστήριο. Δηλαδή το θέλω, το έχω ανάγκη μέσα μου για να είμαι εγώ καλά. Μέχρι και το κόψιμο των κιλών μου είχε λείψει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι τραγικό που το λέω, γιατί δεν το περίμενα να το πω ποτέ, αλλά μέχρι και αυτό σου μαθαίνει να είσαι discipline, σου δίνει κάτι μέσα, σου δίνει κάτι για τον αγώνα στο τέλος. Δηλαδή, μέχρι και αυτό που είχα να παίξω 2 χρόνια και δεν είχα κόψει κιλά σοβαρά, μέχρι και αυτό μου είχε λείψει. Δηλαδή, μου λείπουν όλα. Οι συναθλητές μου, να τσακώνω με τη μαμά μου γιατί είμαι μελανιασμένη, γιατί εμιλίασπη στο πόδι. Τα πιο χαζά πράγματα, εμένα μου αρέσουν. Ναι, είναι πράγματα τα οποία μόνο πιστεύω αθλητές μαχητικών το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμιλία μου. Εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου και καλή συνέχεια. Δεν είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.